Διάβαζα λοιπόν σήμερα σε ένα πρωτοσέλιδο εφημερίδα στην Καθημερινά μπόνους 200 ευρώ σε όσους φέρνουν νέους εργαζόμενους από ξενοδόχους ή υπαλλήλους τους. Την ιστορία την ξέρετε. Ακούτε τώρα. Σε πρωτότυπες, λέει, κινήσεις προχωρούν οι ξενοδόχοι στην προσπάθειά τους να βρουν προσωπικό και να καλύψουν τις δεκάδες χιλιάδες κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο. Πολλοί δίνουν αμοιβή 200 ευρώ σε υπαλλήλους τους που θα φέρουν κάποιον εργαστή. Η πρακτική αυτή ξεκίνησε λίγο μετά το Πάσχα, όταν κατέστη πλέον σαφές πως παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, η ταξιδιωτική κίνηση προς την Ελλάδα ανακάμπτει δυναμικά και πιθανό να υπερβεί φέτος ακόμα και τα επίπεδα ρεκόρ του 2019. Αρχικά εφαρμόστηκε από μεγάλα ξενοδοχεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αλλά σταδιακά υιοθετήθηκε και από μεγάλους ομίλους που διαθέτουν πολλές χιλιάδες κρεβάτια ανά την επικράτεια. Στο Θεσσαλία Economy το βρήκα αυτό. Κύριε Κουκολάκη, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές σας. Αντιπρόεδρος του Εργατικού Κέντρου και πρόεδρος των ξενοδοχοϋπαλλήλων, ο κύριος Κουκολάκης. Μα μέχρι προχθές μιλούσατε για την διαρροή του εργατικού προσωπικού, την ενίσχυση γενικών, περιγενικών καθηκόντων από μετανάστες, ανθρώπους από την άλλη χθες, όπως λέγατε, οι οποίοι φεύγουν γιατί δεν αντέχουν την πίεση, την κακή συμπεριφορά μέσα σε ξενοδοχεία, αναζητούν την τύχη του σε άλλο εργοδότη μέσα στον κλάδο και με αρκετούς να φεύγουν. Τώρα υπάρχει άλλη μόδα? Ακούστε να δείτε, εμείς θα τονίσω και θα το πω για πολλωστή φορά ότι πρέπει να πληρώνεται σύμφωνα με αυτά που λέει η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, σύμφωνα με αυτά που λέει η νομοθεσία. Από εκεί και μετά υπάρχουν εργοδότες που δίνουν παραπάνω και όλα αυτά. Αυτά είναι λόγια του αέρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, ξενοδοχειακοί όμιλοι και εδώ στην Κρήτη και εδώ στο Ηράκλειο δυστυχώς δεν τηρούν τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Φαίνεται να την τηρούν στα χαρτιά. Από εκεί και μετά βρίσκουν άλλους τρόπους, βάζουν τους εργαζόμενους ότι δουλεύουν πεντήμερο, οχτάωρο και δεν αμείβουν τις υπερεργασίες και τις υπερορίες τους. Αυτή είναι η κατάσταση. Πραγματικά, κυρία Δουκεράκη, δεχόμαστε καθημερινά καταγγελίες στο σωματείο μας για τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν σε αρκετές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Και όταν πάει ο εργαζόμενος να πληρωθεί, βλέπει πετσοκομμένους μισθούς, βλέπουμε να μην τους δίνεται το επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης που το λέει η νομοθεσία. Από τη μια θέλουν εξειδικευμένο προσωπικό και από την άλλη όμως δεν θέλουν να αμείβονται αυτοί οι εργαζόμενοι που πραγματικά έχουν εκείνα τα προσόντα τόσο στην εκπαίδευση όσο και την εμπειρία που έχουμε εμείς ξενοδοχοϋπάλληλοι. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή δυστυχώς στον κλάδο του τουρισμού. Γι' αυτό βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα. Καθημερινά κάποιοι εργαζόμενοι να φεύγουν από άλλες επιχειρήσεις, να πηγαίνουν σε κάποια άλλη επιχείρηση για να βρουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και καλύτερους όρους αμοιβής. Αυτό πρέπει πραγματικά να το δει η πολιτεία, πρέπει να το δει άμεσα, πρέπει να πούνε έστω και τώρα εκείνα τα θεμέλια. Και τα θεμέλια ποια είναι? Ότι για μας έχουμε κάνει συγκεκριμένη πρόταση ότι πρέπει επιτέλους να γίνει το τουριστικό λύκειο, ειδικό σχολείο που να μπορέσουν εκεί οι άνθρωποι αυτοί ή τα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν στον τουρισμό να βάλουν αυτές τις βάσεις της τουρκικής εκπαίδευσης, την εκπαίδευση που απαιτείται, ούτως ώστε να έχουμε σιγά σιγά ένα εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό για να στελεχώσει τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Αυτή λοιπόν είναι μία πρόταση της Ομοσπονδίας σας από τη δική σας την πλευρά, σε ό,τι έχει να κάνει με το τουριστικό του λύκειο. Στο πρώτο που αναφέραμε και αναγράφεται σήμερα στον τύπο, με αυτά τα μπόνους των 200 ευρώ, είναι όπως λέτε με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, γιατί εσείς αυτό που διαπιστώνετε είναι ότι καταπατούνται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, δεν πληρώνονται οι άνθρωποι και έτσι ανακυκλώνεται το προσωπικό από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο, γιατί φεύγουν αναζητώντας μια καλύτερη τύχη. Αυτό εγώ να κρατήσω? Βεβαίως, έτσι ακριβώς είναι. Ειλικρινά σας το λέω. Και σήμερα το πρωί πάλι είχα καταγγελία και χθες και προχθές και κάθε μέρα δύο και τρεις καταγγελίες για τις απαράδεκτες συνθήκες που επικρατούν σε εργασιακούς χώρους, για τους πραγματικά θα έλεγα εγώ άθλιους μισθούς που παίρνουν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι σε πολλά ξενοδοχεία. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορούμε να επικαλούμαστε ότι δεν βρίσκουν προσωπικό και να συνεχίζουν κάποιοι να ασυδοτούν πάνω στους εργαζόμενους. Με συγχωρείτε, το ΣΕΜΠΕ πού είναι? Ακούστε να δείτε. Εδώ πρέπει να τονίσουμε
ότι δυστυχώς υπάρχει υποστελέχωση αυτών των ελεκτικών μηχανισμών, είτε λέγεται ΣΕΠΕ, είτε λέγεται Περιφερειακό Ελεκτικό Κέντρο Ασφαλισμένο. Εμείς εδώ και χρόνια τονίζουμε ότι πρέπει πραγματικά αυτές οι ελεκτικοί μηχανισμοί να στελεχωθούν, ώστε να γίνονται οι ουσιαστικοί έλεγχοι τόσο από την επιθεώρηση όσο και από το ΠΕΚΑ. Όταν πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το ΣΕΠΕ έχει 5 επιθεωρητές εδώ στο Ηράκλειο, όταν υπάρχουν 500 ξενοδοχειακές μονάδες, υπάρχει η βιομηχανική περιοχή, υπάρχουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Συγγνώμη, 500 ξενοδοχεία. Στάσου, κύριε Κοκολάκη. Μιλάτε για 500 ξενοδοχεία, αλλά αναφέρεστε, φαντάζομαι, μόνο Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, ε? Ακριβώς. Ναι. Την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, 500 τουριστικά καταλήμματα, χωρίς εκείνα τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, και εκεί υπάρχει μεγάλη ασύδοση, μεγάλη παραβατικότητα. Να καταλάβετε, γίνονται ελέγχοι, αλλά δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνει δυστυχώς. Εμείς έχουμε ζητήσει και σε κεντρικό επίπεδο να κατέβουν οι ειδικοί επιθεωρητές εδώ στο Ηράκλειο, ούτως ώστε, όπως το κάναμε και πέρσι, που καθίσαμε εδώ μια εβδομάδα και πραγματικά οργώσαμε τον νομό Ηρακλείου, τόσο από τη Βόρεια Κρήτη μέχρι και στη Νότια Κρήτη. Μάλιστα. Την ίδια ώρα, βέβαια, πάντως σε αυτό με τα 200 δεν είναι φαινόμενο που το έχετε εντοπίσει εδώ στην Κρήτη, έτσι, για να το κλείσω αυτό το θέμα, γιατί δεν έλυσα την απορία μου. Αυτό δεν στέκει. Εμείς λέμε ότι υπάρχει σύμβαση και πραγματικά, εάν τηρείται η σύμβαση του ξενοδοχοϊπαγγείλου... Όχι, καλέ, αυτό είναι μπόνους. Αυτό είναι μπόνους. Δηλαδή, ο Νίκος ο Κοκολάκης, η Αγγέλη Δουλγεράκη, να μην παρεξηγηθούμε, ο Νίκος ο Σφακιανάκης που είναι εδώ στη ρύθμιση του ήχου, αν είμαστε εργαζόμενοι σε ξενοδοχείο και πούμε ότι από τη στιγμή που φεύγει προσωπικό θα πάμε κάποιον για να δουλέψει, ότι θα δώσουν και ένα μπόνους 200 ευρώ σε έναν από τους τρεις μας, όποιο καταφέρει να πάει κάποιον εργαζόμενο. Αυτό λέει εδώ. Ακούστε να δείτε. Αυτά είναι ψέματα, εγώ το λέω ειλικρινά, εδώ βλέπουμε και κάνουν κάτι άλλο, ότι εκεί που είναι ο μισθός, παράδειγμα 1000 ευρώ, σου λέει πάρε 900 και πάρε και ένα κουπόνι να συμπληρωθεί το χιλιάρικο. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατούν σε αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες. Μάλιστα. Δηλαδή σου επιβάλλουν και το κουπόνι, όλοι να στο δώσουν έξτρα. Μάλιστα. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, την ίδια ώρα υπάρχουν εκείνες οι πληροφορίες και θα μου επιτρέψετε να βάλω όχι πια πληροφορίες, αλλά είναι γεγονός, γιατί υπάρχουν κινητοποιήσεις στη μέση και θα μου δώσετε τη δυνατότητα να καλημερίσω και τον κύριο Μιχάλη Ριζικιανάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος στον Επισητισμό Τουρισμό. Κύριε Ριζικιανάκη, καλημέρα από τον 984. Καλημέρα κύριε Βιεράκη, σας ακροατές. Ακούτε και εμένα, ακούτε και τον κύριο Κοκολάκη, διότι οι διανομής πάνε σε κινητοποιήσεις. Στη Θεσσαλονίκη 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση, μοτοπορία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στάση εργασίας στην Αττική από τους διανομής ή τους διλιβεράδες όπως λέμε εμείς, πάρα πολύ απλά, στην καθημερινότητά μας. Επίσης είδα ότι θα μετέχουν σε αυτή την κινητοποίηση στάση εργασίας της Αττικής και οι εργαζόμενοι στον κλάδο από τα Χανιά, όπως είδα στο σχετικό δελτίο τύπου το οποίο τα παιδιά έχουν εκδώσει. Λένε πάρα πολύ απλά ότι, ξέρετε, πληρώνουμε από την τσέπη μας τα καύσιμα, οι συμβάσεις αυτές που μπορεί να έχουμε υπογράψει ή συμφωνίες που να έχουμε κάνει δεν τηρούνται, αλλά δεν μπορούμε να παίρνουμε 5 ευρώ, το λέω ενδεικτικά για την χρήση του διαλόγου, τα 2 να τα δίνουμε στα καύσιμα και να μην μας αποδίδονται πίσω. Τι ακριβώς σημαίνει? Πάρα πολύ σωστά. Η κατάσταση στους διανομής για άλλη μια φορά χρειάζεται μια νομοθετική παρέμβαση, όπως και στο παρελθόν. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ο κλάδος των διανομέων ήταν ένας αναπτυσσόμενος κλάδος και είναι ένας αναπτυσσόμενος κλάδος τα τελευταία χρόνια. Όμως έχει αναπτυχθεί ατάκτως, δηλαδή δεν είχαν βγει αυτοί οι νόμοι οι οποίοι θα όριζαν τους όρους και τους κανόνες που θα μπορούσε να αναπτυχθεί αυτός ο κλάδος. Με παρεμβάσεις των σωματείων έχουν γίνει κάποιες νομοθετικές παρεμβάσεις. Όπως σας θυμίζω, το νόμο 4512 του 2018 που αποζημίωνε με βάση τα ΜΑΠ ο εργοδότης κάτω το εργατικό ατύχημα που μέχρι τότε δεν υπήρχε. Ο νόμος 4611 του 2019 με το 15% αποζημίωση για χρήση και συντήρηση του δικύκλου. Επίσης ο νόμος 4808 του 2021, ο πιο πρόσφατος νόμος που αποζημιώνει τους συνεργάτες πλέον και όχι μόνο τους εργαζόμενους, με την αντίστοιχη καταβολή του 15% με βάση το κατώτατο μισθό για όταν παρέχουν το μηχανάκι, το κράνος από μόνοι τους και όλα αυτά που λέει ο νόμος.
αυτή τη στιγμή πιέζουμε προς την κατεύθυνση των καυσίμων, διότι το καύσιμο ήταν κάτι το οποίο ήταν στη διακριτική ευχέρεια να το αποζημιώνει η πλατφόρμα, γιατί μιλάμε για τις πλατφόρμες αυτή τη στιγμή, mm-hmm. με αποτέλεσμα αναπαραγγελία να έρχεται ένα εφάπαξ ποσό, το οποίο δεν είχε καμία σχέση με την πραγματική τιμή της βενζίνης, ούτε με τα χιλιόμετρα τα οποία έχει κάνει ο εργαζόμενος να πάει και να γυρίσει στον τόπο που ξεκίνησε με την παραγγελία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αναγκάζονταν πάρα πολλοί συνάδελφοι να βάζουν χρήματα από την τσέπη τους, διότι αυτό το ποσό, πέρα ότι δεν ήταν πραγματικό, δηλαδή με βάση τα χιλιόμετρα τα οποία είχε καταγράψει ο εργαζόμενος, δεν είχε καμία επαφή και με την πραγματική τιμή της βενζίνης εκείνη τη στιγμή που μιλάμε. Οπότε αυτό που ζητάνε οι συνάδελφοι και ζητάμε και εμείς σαν σωματείο είναι να αποζημιώνονται με τη μέση τιμή της βενζίνης ανά χιλιόμετρο και με πραγματική χιλιομέτρηση. Και η αποζημίωση αυτή να μην είναι σαν μπόνους, όπως άκουσα τη συζήτησή σας, όπως μπαίνει κάθε τέλος του μήνα, να είναι πραγματική αποζημίωση με βάση τα χιλιόμετρα που έχει Όχι, κάνει το στη bonus, μεθοδοτική του κατάσταση. Ναι, ναι, το μπόνους είναι άλλη ιστορία. Απλά υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι αν φύγουν άνθρωποι, για να το διευκρινίσω για άλλη μια φορά, από ξενοδοχεία, οι εργοδότες λένε μια μόδα η οποία ξεκίνησε από Θεσσαλονίκη, Εβραίος λέει είναι γνωστή το τελευταίο διάστημα και στην Αττική, λέει ότι έλα εδώ εσύ Αγγέλα Δουλγεράκη που είσαι εργαζόμενη στο ξενοδοχείο, εάν μου φέρεις έναν εργαζόμενο, μου συστήσεις, γιατί μας λείπουν τα εργατικά χέρια, θα σου δώσουμε ένα μπόνους 200 ευρώ. Και λέει, είπε ο κύριος Κοκολάκης, δεν έχει να κάνει δηλαδή το ένα μπόνους με το άλλο, και είπε ο κύριος Κοκολάκης ότι ποια μπόνους, εδώ μας κόβουν χρήματα και λένε ότι από τα 1000 θα πάρεις τα 900 και τα άλλα θα στα δώσουμε σε μια, τέλος πάντων σε ένα κουπόνι, να πας κάπου να ψωνίσεις και δεν δίνει ολόκληρο το μισθό. Γι' αυτό συζητήσαμε πριν από λίγο. Σε εσάς τι μπόνους να υπάρξουν, 0,03 λίτρα ανά χιλιόμετρο είναι αυτό το οποίο ζητάει νομίζω η Θεσσαλονίκη και η διανομή, όπως είδα στο δελτίο τύπου, κύριε Ριζικιανάκη. Σωστά, με επιτιμές η τιμή της βενζίνης ανά περιοχή. Διότι καταλαβαίνετε ότι άλλη τιμή πληρώνει ο διανομέας στην Αθήνα, άλλη στην Κρήτη, άλλη στην Ζάκυνθο, άλλη στην Κεφαλονιά. Όταν εννοείται πραγματική χιλιομέτρηση, τι θέλετε να πείτε? Δεν μετράνε κανονικά τα χιλιόμετρα που μπορεί να κάνει κάποιος από τους εργαζόμενους? Οι εφαρμογές από τις πλατφόρμες συνήθως χάνουν τα χιλιόμετρα και δεν προσμετράνε από ό,τι μας λένε οι συνάδελφοι από τα 500 μέτρα. Διότι δεν έχουν σύνδεση με δορυφόρο και χάνουν πάρα πολλά χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε ότι όταν κάνεις πάρα πολλές παραγγελίες και χάνεις πολλά χιλιόμετρα την ημέρα, αυτά τα χιλιόμετρα είσαι αναγκασμένος να τα πληρώσεις από την τσέπη σου. Και πάλι κάθε παραγγελία πληρώνεται με ένα εφάπαξ ποσό καυσίμου, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική αξία του καυσίμου εκείνη τη στιγμή ανά περιοχή. Οπότε αυτό που ζητάμε είναι να φτιαχτεί με βάση νόμου μία εφαρμογή, να καταγράφει τα χιλιόμετρα του διανομέα, να τον αποζημιώνει με βάση την αντίστοιχη τιμή καυσίμου, τη μέση τιμή, έτσι, που υπάρχει ανά περιοχή, και αυτό ο καταγραφέας να έχει πρόσβαση στο ΣΕΠΕ για να μπορεί αύριο μεθαύριο, σε μια λήξη της συνεργασίας του διανομέα με την επιχείρηση, να μπορεί να αποδείξει τα δεδουλευμένα του εργαζόμενος κάπου, διότι τώρα δεν μπορεί να τα αποδείξει. Καταλαβαίνετε λοιπόν, είναι κάτι όπως έχουν τα λεωφορεία αυτούς τους ταχογράφους, κάτι τέτοιο ζητάμε και εμείς με μια πιο σύγχρονη έκδοση και προσπαθούμε να το διεκδικήσουμε και να γίνει και αυτός άλλος ένας νόμος όπως άλλους τρεις. Αφορά τους διανομής που εργάζονται μόνο μέσω πλατφόρμας, έτσι? Ναι, σωστά, διότι τα καύσιμα στους διανομείς που έχουν άμεσο εργοδότη και δεν είναι μέσα πλατφόρμας επιβαρύνουν καθαρά τον εργοδότη και δεν υπάρχει αποζημίωση με βάση την απόδοση παραγγελίας, αλλά με βάση το ημερομίσθιο και την αποζημίωση ανά ώρα που υπάρχει βάση. Για δώστε μου μια κουβέντα παραπάνω. Αποζημίωση καυσίμων μηνιαία, αφορολόγητη, ακατάσχετη, να αναγράφεται στην μισθοδοτική κατάσταση και διεκδικήσιμη μέσω ΣΕΠΕ, και θέλω και το δικό σας το σχόλιο στη συνέχεια, κύριε Κοκολάκη. Για πείτε μου, κύριε Ριζικιανάκη. Τα αιτήματα όλων των διανομέων πρέπει πραγματικά να τα δει η κυβέρνηση του Υπουργείου Εργασίας, είναι δίκαια. Δεν μπορεί οι εργοδότες, οι πλατφόρμες αυτές να λένε ότι παίρνουν τον μπερμπουάρ και πρέπει να τον συνδικίζουν εκεί πέρα. Πρέπει το πιο βασικό, ότι πρέπει να φαίνεται αυτά τα καύσιμα και στο ΣΕΠΕ για να μπορέσει ο εργαζόμενος αύριο μεθαύριο να τα διεκδικήσει. Είναι δίκαια αιτήματα. Εμείς στηρίζουμε την οποιαδήποτε κινητοποίηση. Αυτή τη στιγμή το Συνδικάτο
έργα το υπαγείο τουριστικών επιστημιστικών επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης μπαίνει σε αυτόν τον αγώνα. Είναι δίκαια τα αιτήματά τους και στηρίζουμε οποιαδήποτε, μα οποιαδήποτε συγκέντρωση διαμαρτυρίας απεργία από τους εργαζόμενους το συγκεκριμένο εργαζόμενο. Παρακαλώ κύριε Ριζικιανέν και για να ολοκληρώσετε αυτό που σας ρώτησα. Ναι, αυτό είναι ένα δίκαιο αίτημα το οποίο έχουν εκφράσει συνάδελφοι. Εμείς θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση να νομοθετηθεί, διότι ό,τι δεν νομοθετείται υπάρχει πρόβλημα και αυτή η ασάφεια εκμεταλλεύεται κατά καιρούς από όποιον θέλει να την εκμεταλλευτεί. Έτσι λοιπόν έχουμε πει όλο αυτό το χρονικό διάστημα που έχω ξεκινήσει αυτόν τον αγώνα από το 2018 μέχρι και τώρα, ότι αυτό το κλάδο θα το ρυθμίσουμε, διότι ένας κλάδος ο οποίος όσο τον αφήνουμε ελεύθερο να αναπτύσσεται είναι και από τους πιο επικίνδυνους κλάδους, οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει αυτοί οι συνάδελφοι λόγω της φύσης του επαγγέλματός τους που εργάζονται πολύ σκληρά και με πολύ επικίνδυνα να αποζημιώνονται και να μην τους παίρνει κανένας το μεροκάματό τους, διότι το μεροκάματο είναι ένα μεροκάματο το οποίο ξεκινάμε και μια συζήτηση και έχουμε ξεκινήσει ήδη την κατεύθυνση προς τα εκεί, είναι ένα μεροκάματο το οποίο θα πρέπει να μπει επιτέλους και στα βαρέα και αφηγηνά. Να ρωτήσω επίσης το εξής. Θεσσαλονίκη σήμερα και με την μοτοπορία και με την 24ωρη 17 του μήνα στάση εργασία στην Αττική μετέχουν και οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα από τα Χανιά το σωματείο τους, ανάλογη συμμετοχή, κινητοποίηση για τους ανθρώπους που εργάζονται στις πλατφόρμες και σε Ηράκλειο, Παλασίθι, Ρέθυμνο, γνωρίζετε? Εμείς στο Ηράκλειο έχουμε ήδη μιλήσει με τους συναδέλφους και θα προχωρήσουμε σε στάση εργασίας προς αυτή την κατεύθυνση. Να συμμετέχουμε και εμείς και να στηρίξουμε αυτό το αίτημα. Πότε, 17 του μήνα και εσείς? Σωστά. 17 του μήνα, και να προχωρήσουμε και σε άλλες διαδικασίες προς το Υπουργείο και μέσω των Εργατικό Κέντρο και της Ομοσπονδίας, έτσι ώστε να έρθει μια συνολική νομοθετική παρέμβαση να λυθεί όλο αυτό το θέμα, διότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και εξελίσσεται μέρα με τη μέρα και οι συνάδελφοι από τα μπουρμπουάρ, τα όποια μπουρμπουάρ υπάρχουν αυτή την εποχή, και υπάρχει και το 1 ευρώ που πάρα πολλές πλατφόρμες βάζουν, ειδικά εδώ στο Ηράκλειο, επιπλέον χρέωση διανομής. Καταλαβαίνετε ότι κόβεται και το μπουρμπουάρ του εργαζόμενου, με αποτέλεσμα στο τέλος ο εργαζόμενος να δουλεύει και να μην πληρώνεται όπως πρέπει. Μάλιστα. Κύριε Κουκουλάκη, κύριε Ριζικιανάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλά.